Καλησπέρα σας. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Απρούς, μεγαλύτερη πόλη της όχθης του Ιορδάνη. Η πορεία και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι το θέμα ανακοινώσεων που θα κάνει αύριο στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης. Αύριο θα κατατεθούν στη Βουλή τα προκαταρκτικά του πενταετούς προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-87. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμήνης Ανδρέας Παπανδρέου θα παρακολουθήσει αύριο από τη φρεγάτα Λίμνος την κυριότερη φάση της μεγάλης εθνικής άσκησης Παρμενίων. Επαναλαμβάνονται αύριο οι συνομιλίες Καψή Μπαρτόλομιου για τις βάσεις. Γιορτάστηκε σήμερα σε όλο τον κόσμο η μέρα του περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Ευρωταξίας Συγκλίνου και Περιβάλλοντος, Αντώνης Τρίτσης, σε μήνυμά του τόνισε ότι είναι χρέος μας απέναντι στις γενιές που έρχονται να παραδώσουμε ένα τόπο, πόλεις και χωριά όπου να μπορούν να ζήσουν μια όμορφη ειρηνική ζωή. Thank you.